Τεπεδές, επιστρέφουμε με το Breaking Point και να συνεχίσουμε το story μας. Έχουμε γνώρισει στο προηγούμενο επεισόδιο την Kylie Meyer και θα συνεχίσουμε να πάμε στο επόμενο chapter να δούμε πώς συνεχίζεται το story της από τη Φόρμουλα 2, πώς θα πάει στη Φόρμουλα 1. Πηγαίνουμε μερικές εβδομάδες αργότερα στο Grand Prix της Ιαπωνίας να δούμε εδώ τι μας περιμένει. Λογικά αυτό το κομμάτι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου γιατί δεν έχει κάτι το οποίο να μας δώσει κάτι το ιδιαίτερο. Έχουμε κάποια νέα τα οποία λογικά μιλάνε για την οικογένεια Butler. Κάνα τηλεφώνημα από τον Davidoff, όχι τα τσιγάρα, τον μπαμπά του Butler. Τα email. View attachment. Did ask them to send across all the data to you. Perhaps they forgot. I'll make sure to. No. I've got it all here. Busy man, Andrea. I don't have time. No. How's it all look? The car is running well. Data's solid. Whole team seems confident. And based on the forecasts, we're sticking to the original tire strategy as discussed. Okay. So we'll see. Μιλάνε για μια στρατηγική που έχουν συνεννοηθεί. Keeping to themselves, so no fireworks. Aiden's been a little quiet, but. Τι έχει γίνει με τη φωνή του, πριν ακουγόταν σαν να ήταν στα αυτιά μου και τώρα ακούγεται λες και είναι μέσα στο τηλέφωνο. Και τώρα πάλι. Και το voice over δεν το έχουν κάνει σωστά. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο το παιχνίδι. Τέλος πάντων. Πάμε στον αγώνα να δούμε τι θα ζήσουμε, τι ιδιαίτερο θα έχουμε. Ω, θα μας πει αυτός κάτι. Hey boss, got a couple of minutes. Testing, ξέρω εγώ. Λες και έχει σημασία τι θα επιλέξουμε εκεί. Δεν αλλάζει καθόλου όλη την ιστορία. Αλλά θα πάμε στο Grand Prix της Ιαπωνίας, κάπου στη μέση. Να δούμε τι στόχο έχουμε, 8 γύρους απομένουν. Να δούμε πώς θα συνδυαστεί το story της Κάρι με τον Aiden Jackson και τον Davon Butler. Τώρα έχουμε στόχο να φτάσουμε τον Bottas η αρχή. Α, γρήγορος εδώ Τσουνόντα ρε. Λες να το κάνουν επιτέλους λίγο πιο δύσκολο. Αυτό είναι πριν το update του παιχνιδιού. Αυτό το επεισόδιο που γράφουμε τώρα. Και ίσως θα αλλάξει δυσκολία, ξέρω κι εγώ. Σάπως γνωρίζω τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι. Έλα, στο καλό Τσουνόντα. Τώρα κυνηγάμε τον Valtteri Bottas που βρίσκεται εδώ μπροστά μας. Μπλε σημαία στον Latifi. Άρα είμαστε πιο γρήγοροι από τον Latifi. Και λογικά μόλις περάσουμε τον Bottas θα πρέπει να φτάσουμε και τον Butler, λογικά. Να δούμε πότε θα κάνει στην άκρη ο Latifi, πότε θα μπορέσουμε να φτάσουμε τον Bottas. Γιατί παίζω με γραμμή, επειδή από τα live έχω ανοιχτή τη γραμμή. Τέλος πάντων θα παίξουμε με γραμμή τώρα, σαν πως έχει σημασία, σημασία έχει να προχωρήσουμε το story, όχι να δείξουμε κάτι εδώ στο easy difficulty. Παρόλο που το βάλαμε στο hard. Αλλά με μπερδεύει. Η γραμμή με μπερδεύει. Αν δεν είναι online αγώνες με μπερδεύει. Γιατί online, σε online αγώνες κυνηγάω με άλλον τρόπο τα μονοθέσια που βρίσκονται μπροστά μου. Δεν τα κυνηγάω με την ίδια λογική όπως κάνω με τα μποτάκια. Τα μποτάκια παιδιά έχουν συγκεκριμένες κινήσεις. Δεν σε ζορίζουν καθόλου. Καταλαβαίνεις ακριβώς το τι θα κάνουν, πώς ακριβώς θα συμπεριφερθούν. Τώρα εδώ η λογική λέει ότι ο Sainz έχει καλύτερη τελική ταχύτητα από τον Bottas, αλλά επειδή δέχεται επίθεση από εμένα θα ασχοληθεί με εμένα. Εμείς θα ασχοληθούμε με τον Valtteri Bottas που βρίσκεται μπροστά μας, που φρενάρει κιόλας εδώ. Σε αυτό το σημείο δεν φρενάρουμε Valtteri Bottas, δεν χρειάζεται, έχουμε αρκετό downforce. Ωραία, προσπεράσαμε και τον Bottas και τώρα κυνηγάμε τον Butler. Οπ, μας έκοψε. Στα pit μπαίνει ποιος?
He's been making Jackson. Progress today, and Connor Sport need him soon. They desperately need some results. Και ξέχασα να φέρουν ένα ελαστικό. Πάρα μα πάρα πολύ καλό. Να, ήρθε και το ελαστικό. Και λογικά πάλι θα μας πει να ξανακάνουμε 15.000 προσπεράσεις. Ωραία. Χάσαμε χρόνο, τζάμπα κάναμε τις προσπεράσεις. Πώς γίνεται να ξεχάσεις να φέρεις ένα ελαστικό? Και οι άλλοι που περιμένουν εκεί, δεν υπάρχει ένας που λέει, ρε εσύ, δεν έχεις φέρει ελαστικό. Ναι, τέλος πάντων. Θα δεις που ο Aiden Jackson στο τέλος θα αλλάξει ομάδα. Θα πει θα πάω στην Williams, τουλάχιστον εκεί με τον Latifi θα κάνουμε τα δικά μας. Τα κόλπα. Α, τώρα πέσαμε ακόμα πιο πίσω. Α, είτε μέχρι να φτάσουμε τον Valtteri Bottas πάλι. Θα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Αλλά εντάξει, θα το φτάσουμε. Πού θα πάει? Τώρα δεν θυμάμαι στα προηγούμενα επεισόδια έπαιζα χωρίς γραμμή. Αν και δεν παίζει κανένα ρόλο, ο σκοπός είναι να προχωρήσουμε το story, να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το story. Να το τελειώνουμε, για να μπορούμε να αφοσιωθούμε μόνο στην καριέρα. Και αυτό με μοντάκια, γιατί χωρίς μοντάκια δεν προσφέρει τίποτα. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε. Έχουμε να περάσουμε κάμποσα μονοθέσια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να φτάσουμε και τον Butler. Θα προσπαθήσουμε να τον κερδίσουμε και τον Butler. Μπας και βάλουν κάτι έξτρα στο story επειδή τον κερδίζουμε. Αλλά ο σκοπός για την ώρα είναι να κερδίσουμε τον Valtteri Bottas. Ο οποίος Valtteri Bottas είναι στην 8η θέση. 5, κάτι δευτερόλεπτα μπροστά από εμένα. Μόλις τον προσπέρασε ο Sainz. Α, πρέπει να φτάσω ο 8ος. Δεν μας ενδιαφέρει αν φτάνουμε τον Valtteri Bottas ή τον Sainz. Τουλάχιστον πέτυχαν το ρεαλιστικό ότι τώρα κυνηγάμε την 8η θέση που είναι ο Sainz με μια Ferrari. Και καταλαβαίνεις ότι η Ferrari είναι μια midfield ομάδα και ακόμα και η Cornersport μπορεί να τη φτάσει. Τόσο κακή ομάδα έχει καταντήσει ήδη κατά τα τελευταία χρόνια. Ωρε φίλε, με αυτά τα φρεναρίσματα τα απότομα που κάνουν. Η δυσκολία είναι πολύ κάτω από 90. Έλα κάνουμε dive bomb εδώ να τελειώνουμε. Οπ, όμορφα και ωραία. Τελειώσαμε και με αυτούς. Τώρα τον Τσουνόντα που τον έχουμε προσπεράσει προηγουμένως. Βέβαια αγόρι μου, 2 cards in one go. Και παραπάνω θα μπορούσα να είχα παραπάνω μονοθέσια μπροστά μου. Το dive bomb εναντίον στα μποτάκια είναι εντελώς προβλέψιμο. Ωραία. Να φτάσουμε τον Τσουτσουνόντα. Τσουτσουνόντα. Ο Τσουτσουνόντα είναι μπροστά μας. Είναι κοντός, είναι αργός. Είναι the most complete driver in the world. Ωραία, το φτάνουμε και τον Τσουτσουνόντα. Γεια. Έλα τώρα θα πάρω DRS από σένα, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έρθω και θα σε προσπεράσω. Εντάξει, αναγκαστούμε να ανοίξουμε και λίγο DRS. Και έχουμε ακόμα 4 γύρους μαζί με αυτόν μέχρι να μπορέσουμε να φτάσουμε τον Carlos Sainz, ο οποίος Carlos Sainz ζορίζεται και αυτός με το μέτριο μονοθέσιο που έχει. Και σχεδόν τους πάσαμε. Αλλά είναι πιθανό να φτάσουμε και τον Butler, που έδειχνε έναν καινούριο στόχο στον Butler με κίτρινο στεράκι. Γιατί λογικά εδώ, όπα, δεν είδε κανείς τίποτα. Δεν είδε κανείς τίποτα. Δεν είδε κανείς τίποτα. Τελικά δεν πρέπει να βιαστούμε και πάρα πολύ με τις κινήσεις μας, γιατί μπορεί να κάνεις κανένα λάθος. Α, τι βλακία παιχνίδι είναι αυτό. Ωραία. Έλα, Bottas, έλα, κάνε άκρη. Κάνε άκρη, κόρη μου. Έλα, στο καλό. Δηλαδή, θα μου άρεσε το story να το είχαμε κάνει με τέτοιο τρόπο που άμα τρακάρω, να επηρεάσει το story, να κάνει κάτι στο story. Αλλά δυστυχώς δεν το κάνει. Έχει και mechanical problem ο Sainz. Φαντάσου
πόσο πιο εύκολο μπορεί να στο κάνει το παιχνίδι για να πετύχεις το στόχο. Που λες ότι άμα δεν πετύχεις το στόχο θα αλλάξει κάτι σε όλο αυτό το story, ούτως ή άλλως θα προχωρήσει. Έλα Σάιντ Καρέ, αν και τώρα κάτσε από την ιστορική πας να μας προσπράσεις. Next up, ο Ντέιβον Μπάτλερ. Και ο λόγος που δεν κόβω το βίντεο είναι γιατί θέλω να δείτε το βάσανο αυτό που τραβάμε, που δεν είναι δύσκολο. Είναι υπερβολικά εύκολο, δεν του κάνω λίγο challenging να γουστάρεις. Και αυτό, να βάλω λίγο παραπάνω spice στο story, να το κάνω πιο ενδιαφέρον, να μπορείς να ξέρεις ότι κάθε επιλογή που κάνεις, κάθε εγκατάλειψη που κάνεις, επηρεάζει το story. Όχι, άμα κάνεις εγκατάλειψη, πρέπει να ξαναξεκινάς από την αρχή και να το ξαναδοκιμάσεις το ίδιο. Όχι, ας το λίγο πιο ρεαλιστικό. Αλλά νομίζω είναι πολύ μεγάλη δουλειά αυτό να το κάνει η Code Masters και η EA σιγά μην δώσει τόσο μεγάλο budget. Το budget της EA το μισό έχει φύγει για διαφημιστικούς σκοπούς, για να διαφημίσουν την κόκκινη σημαία που δεν λειτουργούσε κιόλας. Εντάξει, θα τη φτιάξουν με patch μετά από ένα μήνα, αφού τσίμπησαν τα λεφτά. Αλλά για ένα μήνα έπρεπε να υποφέρεις. Τι να την κάνω. Συν ότι δεν ξέρουμε και τι καινούριες μπαγκές θα φέρει το παιχνίδι. Με το καινούριο update, γιατί πάντα παίρνει κάτι καινούριο. Αν χαλάσουν την οδήγηση πάντως, εκεί είναι που πιστεύω ότι όλοι θα το παρατήσουν. Δηλαδή αν καταφέρουν το μόνο καλό πράγμα που έχει το παιχνίδι να το χαλάσουν, εκεί νομίζω δεν έχει πλέον. Τζάμπα, καθόμαστε και παίζουμε. Τώρα ας πούμε, πέρασα τον Butler, ο οποίος λογικά με το story θα μας κάνει ότι και καλά τερματίσαμε πίσω από τον Butler. Ή άντε μία θέση μπροστά από τον Butler. Αλλά αν εγώ κάνω και άλλες προσπεράσεις, το story δεν θα μας πει, ω μπράβο, κοίτα, εκεί καθυστέρησε πάρα πολύ και εν τέλει κατάφερε και κέρδισε ακόμα περισσότερες θέσεις. Θα μπορούσε να πάρει και νίκη. Αλλά όχι, γιατί να μας το κάνει αυτό το game. Τέλος πάντων, πάμε να τελειώσουμε εδώ τους δύο γύρους που απομένουν. Και ο Θεός βοηθός. Να κάτσουμε πάλι. Εν τω μεταξύ, ο Butler υποτίθεται ότι στο πρώτο παιχνίδι είχε στρώσει χαρακτήρα και από ό,τι φαίνεται έμεινε το ίδιο μπασταρδάκο. Το ίδιο όπως ήταν. Να δούμε και η αδερφή του. Αν είναι η αδερφή του τελικά. Γιατί μπορεί να μην είναι η αδερφή του. Μπορεί να μας κάνουν ένα plot twist και να πούνε ότι τελικά δεν είμαι η αδερφή σου. Και να πει είμαι η μαμά σου. Είμαι ο μπαμπάς σου. Φαντάσου, μέχρι εκεί να μπορούμε να φτάσουμε. Εκεί θα πω ναι, κάνατε το χειρότερο story όλων των εποχών. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε και τον Οκόν και τον Χάμιλτον. Λογικά τον Χάμιλτον θα προλάβουμε οριακά. Τον Οκόν θα τον προσπεράσουμε σε αυτό το γύρο, στο τέλος. Και μετά πηγαίνουμε για τον Χάμιλτον. Τώρα, θέλω να περάσω τον Οκόν κατευθείαν. Όχι, καλύτερα να πάρουμε τον DRS από αυτόν και μετά να τον κάνουμε προσπέραση, για να πλησιάσουμε λίγο πιο εύκολα τον Χάμιλτον. Okay, αν και μπορώ να τον προσπεράσω εδώ, έλα τώρα κάθομαστε για DRS και τέτοια. Μπορεί να το πήρα κιόλας. Ναι, το πήρα κιόλας. Ωραία, πήραμε τον DRS. Μπαίνουμε στον τελευταίο γύρο. Κυνηγάμε τον Lewis Hamilton για την πέμπτη θέση, τον οποίο σίγουρα θα το φτάσουμε μέχρι το τέλος του γύρου. Μη σου πω θα φτάσουμε και τον Russell, έτσι όπως πηγαίνουμε. Άντε ρε, καλημέρα, final lap. Έχουμε κάνει ήδη το μισό γύρο. Γεια σου ρε Τζεφ, Μάρκ, πώς σε λένε, δεν μας νοιάζει. Θα περάσουμε και τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Φαντάσου πόσο καλό μονοθέσιο έχουμε που περνάμε και μια Mercedes, που η Mercedes ήταν πολύ καλύτερη, ειδικά προς το τέλος της χρονιάς του 22, ήταν σαφώς ανώτερη από την Ferrari. Η Ferrari προς το τέλος του 22 αποφάσισαν ότι θα κάνουμε μια midfield ομάδα και το κατάφεραν, είναι πολύ καλή για midfield ομάδα. Έλα μα Hamilton, κάνε άκρη. Και τώρα κυνηγάμε και τον Russell, τον οποίο λογικά δεν θα προλάβουμε να το φτάσουμε. Θα το φτάναμε στον επόμενο γύρο, αλλά δυστυχώς ο επόμενος γύρος δεν θα έρθει ποτέ.
θα τερματίσουμε εδώ. Bye, παίρνουμε την πέμπτη θέση. Παρόλο που μας καθυστέρησαν στα pit. Pick up rubber and bring it home. Bring it, bring it, bring it, bring it. Ωραία, για να δούμε τι λέει εδώ. Ναι, γιατί θα μπορούσα να τερματίσω λίγο πιο ψηλά. Ίσως και στο βάθρο. Μάλιστα, είχαμε το πιο μεγάλης διάρκειας pit stop αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι ούτως ή άλλως το ίδιο κάθε φορά. Θα δούμε εδώ την συνέντευξη τύπου, που ό,τι και επιλογή και να κάνουμε δεν αλλάζει κάτι. Θα επιλέξουμε το level 3 επειδή έχουμε την επιλογή να βάλουμε το level 3. Σίγουρα ο Aiden Jackson είναι μορφωμένος, μιλάει όμορφα στους δημοσιογράφους και ξέρει ότι υπάρχουν προβλήματα και... όχι, είναι αλήθεια ότι μάλλον ευνοούν τον Devon λόγω του μπαμπά του. Well, Aiden, the list seems to get longer. Car reliability, you and Devon bumping wheels, and now issues in the pit lane. Huge mounting problems at Konnersport. Has there been any talk at all about what the team might do next season, considering that you and Devon just don't seem to get along? Θα επιλέξουμε ότι είμαστε ανοιχτοί προς προτάσεις για άλλες ομάδες. I'd be lying if I said I wasn't open to any offers next season. That's just business. So. Αυτό τώρα, αυτή η επιλογή που πήρα εδώ πριν, θα έπρεπε να ανοίξει κάποια φασαρία στην ομάδα. Δεν με ενδιαφέρει η ομάδα, η ταινία στην οποία θα παίξει λίγο ο George Russell. Άρα κάθε φορά 4 ερωτήσεις, κάθε φορά απαντήσεις χωρίς να οδηγούν πουθενά μέσα στο story. Απλά μας δίνουν λίγες πληροφορίες και όλα αυτά είναι γραπτά. Δεν έχουμε cinematics. Τι να πω, μπράβο τους. Έχουμε τα νέα, stuck in the pits, ok. Emails, τηλέφωνο από τον μπαμπά του Devon. Talk to me. Σιγά ρε πλάκα, ποιος είσαι? No one seems to care how much effort I'm putting into all of this. Which is why you need to double down. Listen, I promised I wouldn't say anything, but the top three are talking, Aiden. Oh. What? Οι πρώτες τρεις ομάδες μιλάνε. Προσπαθούν να αγοράσουν τον Aiden. Keep that to yourself, okay? Ή μπορεί να μας λέει ψέματα ο μπαμπάς του Devon. I don't know what to say. Don't say anything. You're not supposed to know. I hate to admit it, but Konnersport can't keep up with you, Aiden. Just. Για να δούμε τι χάρη ζητάει. Yeah, sure. What is it? I need you to push as hard as you can to get as much out of you before I lose you to a better team. Can you do that? Και θέλει να πιέσω όσο περισσότερο μπορώ πριν με χάσει για μια καλύτερη ομάδα. Που λες ότι αν μάθαινε αυτά τα νέα δεν θα είχε πουσάρει παραπάνω. Εννοείται θα είχε πουσάρει παραπάνω. Δεν θα χρειαζόμουν να μου το πει αυτός. Να, αυτό θέλουμε στο story. Τέτοια, cinematics. Okay. Well, what would you do? So, what advice did you give him? Well, I told him to try to stay calm, see out the season, and then go to the final team meeting.
See if that changes his mind. And where were you at this point? Oh, I was busy getting Callie ready for the final race of the F2 season. Μάλλον θα δούμε την Carrie Mylar. Μάλλον πώς τη λένε, ούτε καν θυμάμαι πώς τη λένε. Callie Meyer, Meyer. Ωραία. Θα πάμε στον τελευταίο αγώνα της Callie Meyer. Πάμε να δούμε τον αγώνα. Στο Abu Dhabi. Φόρμουλα 2. Κάπου στη μέση του αγώνα λέει. Για να δούμε τι... Οπα. No. The final race of the season, now well underway here in Abu Dhabi. Και φαντάζομαι κρίνεται το πρωτάθλημα. But here's the favorite, Callie Meyer. She's been so consistent this season, so fast. My money's on Meyer for the championship, no question. If she can finish high enough, the title belongs to her. Μάλιστα. Λογικά θα πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα, να κάνουμε προσπεράσεις πάλι για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Το ωραίο θα ήταν να έχεις επιλογή να μην κατακτήσεις το πρωτάθλημα και να αλλάζει κάπως έτσι το... το αποτέλεσμα στο story. Θα ήταν ωραίο, θα μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να φτάσουμε τουλάχιστον τρίτη θέση. Και έχουμε 5 γύρους μπροστά μας, 6 μαζί με αυτό. Πάμε να κάνουμε τις προσπεράσεις. Εντάξει, είναι ωραία η οδήγηση και στο F2. Ευτυχώς αυτό συνεχίζουν και το κάνουν σωστά. Ωραία, εδώ δεν ήξερα ότι πρέπει να φρέναρω τόσο νωρίς. Περίμενα ότι μπορεί να πάω λίγο πιο βαθιά. Γι' αυτό πάμε ξανά μία. Ωραία. Έλα, dive bomb. Αλλά το χάσαμε. Διπλό switchback δεν μας νοιάζει τώρα άμα προσπεράσουμε καθαρά ή όχι. Αυτό που μας νοιάζει είναι να πάρουμε το αποτέλεσμα για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα το story. Να τελειώνουμε. Η οδήγηση με τα F2 είναι πιο ωραία από ό,τι με το F1. Έρα, Yuri Vips, κάνε άκρη. Είναι εννοείται πιο αργά αυτά τα μονοθέσια. Φέτος δεν θα κάνω τεστ F2 εναντίον F1, το πιο αργό F1, να δούμε πόσο είναι η διαφορά. Γιατί δεν έχει και νόημα, σίγουρα δεν έχουν αλλάξει απολύτως τίποτα στο παιχνίδι. Ξέρουμε ξεκάθαρα ότι το F2 δεν μπορεί να κοντράρει ούτε ένα μονοθέσιο από την F1, ούτε το πιο αργό μονοθέσιο στην Formula 1. Έχουμε δρόμο όμως μέχρι την τρίτη θέση. Αν και πολύ φαντάζομαι ότι κάποιοι θα εγκαταλείψουν και έτσι θα μας το κάνουν λίγο πιο δύσκολο. Ή θα το φεϊλάρουμε και μετά θα μας το κάνει αλλιώς το τέτοιο όταν το κάνουμε restart. Γιατί το παιχνίδι έτσι είναι. Δεν σου δίνει την επιλογή να φεϊλάρεις. Σου δίνει την επιλογή μόνο να πετύχεις. Πάση θυσίας και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Αλλά οκ. Okay. Άρα μου αρέσει που η Meyer, η Callie Meyer ήταν τόσο πίσω και λέει οκ, okay, θα πάω στην τρίτη θέση, Klein Mine. Σαν να λέει ούτως ή άλλως ξέρω ότι είναι γραμμένο το story, να τερματίσω τουλάχιστον τρίτη. Εντάξει, τώρα βρήκαμε ένα τσούρμο εδώ μπροστά που λογικά μόλις τους τάσω θα τους προσπεράσουμε όλους. Ω, ένας μπήκε στα pit. Ένας μπήκε στα pit και έτσι κερδίζουμε μία θέση. Ενώ μπήκαμε στον 5ο από τους 8 γύρους. Στον 5ο γύρο από τους 8. Και έχουμε τον Huge. Το Huge. Τον δεν ξέρω, ούτως άλλως δεν πρόκειται να τον δούμε στη Φόρμουλα 1 ποτέ. Άρα δεν έχει σημασία πως τον λένε. Τον Βέστη και τον Φιτιπάλτη πρέπει να φτάσουμε και μετά τον άλλον που είναι πιο μπροστά από τον Φιτιπάλτη. Ωραία, πήραμε τον DRS εδώ. Πάμε σιγά σιγά.
να τους τάσουμε. Αν και μπορώ να κάνω ένα μακρινό dive bomb από εδώ, ας το αφήσουμε, γιατί παρά ήταν από το υπερπέραν. Ωραία, περνάμε και το huge. Έλα, άκρη αγόρι μου, άκρη, περνάει καλή. Είμαι Calimari Meyer. The most complete driver in the world. Πάμε Βέστη, τώρα είναι η σειρά σου. Έλα αγόρι μου. Να σπάσουμε και εδώ τα πλαστικά. Κάνουμε τσούκου τσούκου τις προσπεράσεις μας. Αυτόν μπορούμε να τον προσπεράσουμε στην προστροφία. Ναι. Έλα αγόρι, έλα. Στο καλό, μας έχεις λείψει ήδη. Μπήκαμε στον έκτο γύρο από τους 8. Και έτσι όπως πάμε μάλλον θα τερματίσουμε πρώτοι. Εκτός απροόπτου, αν το παιχνίδι μας βάζει κάποια καινούρια έκπληξη που δεν την περιμένουμε. Αρκεί η καινούργια έκπληξη. Ω, και μπλε σημαίες. Μπράβο ρε παίκτες. Έλα, εσύ θα φας dive bomb. Και τώρα έχουμε μόνο τον Πουρσέρ να προσπεράσουμε, για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Γιατί ο σκοπός είναι να βγούμε μέχρι την τρίτη θέση για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Έτσι όπως βλέπω τις αποστάσεις, ίσως μόνο μέχρι δεύτερη θέση να καταφέρουμε να ανέβουμε. Να προσπεράσουμε δηλαδή το Sergeant. Αυτός δεν έχει DRS εδώ μπροστά μας. Με λίγα λόγια θα φάει dive bomb. Θα φάει dive bomb και δεν το περιμένει καν. Ωπα αγόρι μου, τι έγινε? Χάσαμε. Χάσαμε. Θα πιέσουμε να δούμε μήπως μπορέσουμε να φτάσουμε τον πρώτο. Θα είναι λίγο δύσκολο αλλά ίσως μπορέσουμε, ξέρω εγώ. Αρκεί να μην κάνουμε κάποια λάθη. Λάθη όπως το οδηγικά μικρά, όχι να σπάσουμε. Αν μας σπάσουμε εννοείται θα πάμε αυτό το μπρος πίσω, πως λέγεται, flashbacks. It's the most wonderful time of the year. Κάνε στην άκρη ρε βλάκα ρε. Μα Sergeant, άλλο χαμένο κορμί. Ήρθε στη Φόρμουλα 1, δεν θα κάνει τίποτα, είναι ο ατάλαντος. Σαν τον Νίκ Ντεβρίς. Ο Νίκ Ντεβρίς κρίμα ρε, φαινόταν ότι το έχει, αλλά τώρα που πήρε μια θέση στη Φόρμουλα 1 είναι και αυτός κοντός ρε, σαν τον Τσουνόντα. Γι' αυτό δεν προσφέρει τίποτα. Και τώρα έχουμε να περάσουμε το μεγάλο Ντρούγκοβιτς. Θα τον περάσουμε. Αφού μπήκαμε στο DRS του, θα τον προσπεράσουμε άνετα. Έχω καλύτερα φρένα γι' αυτό. Και μήπως η Κάλι Μάιερ, επειδή είναι γυναίκα, έχει λιγότερη σωματική μάζα και έτσι κερδίζει βάρος και μπορεί να κερδίσει τον Ντρούγκοβιτς. Oh my god, Κάλι Μάιερ εδώ πάει να κάνει την προσπέραση από την αριστερή πλευρά. Πάρα πολύ όμορφη και εύκολη. Με τράκαρ ο Ντρούγκοβιτς. Αλλά τον ξεφτύλισα. Το ξεφτύλισα όπως ξεφτύλισε ο Χάμιλτον τον Verstappen το 2021 και πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά δεν το πήρε το πρωτάθλημα ο Χάμιλτον, το πήρε ο Verstappen. Ο Verstappen ξεφτύλισε τον Χάμιλτον. Ξέρω εγώ ό,τι να είναι θέλω να πω τώρα. Ξέρουμε την πραγματική εικόνα. Ότι ο Χάμιλτον δεν μπορούσε εκείνη τη χρονιά να πάρει πρωτάθλημα. Ήταν καλύτερος ο Verstappen. Δεν ξέρω, κάποιοι θα γράφουν, ναι, ήτανε, τον κλέψανε, δεν με νοιάζει. €40 εκατομμύρια παίρνει ο άλλος το χρόνο, θα κάτσω εγώ να νοιαστώ άμα του κλέψαν ή όχι το πρωτάθλημα. Άμα εμείς πάθουμε κάτι, ξέρεις τι θα κάνει ο Χάμιλτον. Οκ, never mind, θα συνεχίσει τον αγώνα του. Κανείς δεν νοιάζεται. Αυτό είναι, έτσι είναι ο κόσμος πλέον.
Τελευταίος γύρος. Callie Meyer πάει για πρωτάθλημα. Θα κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Τώρα αυτή είναι Αμερικανίδα. Να χρησιμοποιήσουμε αμερικάνικη προφορά. The most complete προφορά in the world. It's the most wonderful time of the year. Ανα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 . Τι ωραία, πάμε στο τελευταίο γύρο. Νανανανανο, παρέ, μην κάνεις τέτοια ρε. Έλα να τελειώνουμε να προχωρήσουμε το φοβερό story. It's the most wonderful time of the year. Πα 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 ρα πα πα ρα πα πα ρα πα πα. Και ναι, η Callie Meyer παίρνει το πρωτάθλημα. Unbelievable. Έτσι. Yes, Callie! That was amazing! Congratulations! You're the champion! Μπορούσα να δώσουν λίγο παραπάνω πάθος στη φωνή τους. Callie Meyer, get used to the name. She has her whole career ahead of her. And ναι. This is just the beginning. Okay. She's done it. As Natin η πρωταθλήτρια. Star is born. Callie Meyer becomes the first woman ever to win the F2 championship. Po. Πρώτη γυναίκα που πήρε παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 2. I just hope that this shows that talent can. Αβγάζει λίγο. Devon Butler ήρα. Nope. Next question. Callie, what's it like being a woman in motorsports? We're sure everyone wants to know. I don't know, John. What's it like being a man in journalism? Ooh, τον τάποσε. Hot-headed. Yes, for sure, for sure. Σαν τον αδερφό της είναι. Είναι σίγουρα αδερφιά. Let's not forget that Callie taking the championship was a big deal. You know, for the sport, but really for everyone. And for you, how did you feel? It was one of the proudest moments of my career. It was first time I. Τέλος πάντων, ας το δω, το πω βαριέμαι τώρα. Είναι μεγάλη κουβέντα να ανοίξουμε. I was a little sad to be moving on. So, had you already told Callie about your new job? Yes, of course. Τι new job? And I told her, you know, how I wished that I could take her with me. But she understood. Nice. Had you told him? No, he was too busy. Busy? Preparing to tell the team that he was leaving Konnersport. Oh, φεύγει από το Konnersport, ο Aiden! Εξελίξεις! I know Aiden had something he wanted to say, but first I have a matter I would like to address formally. It is no secret that I have been spread a little thin this season. I mean, I own the team, I run the team, it's a lot, okay? Which is why I will be stepping away from the principal role next season. Τώρα, αυτός είναι ο παπάς που του Aiden. Ή απλά επενδύει λεφτά ο παπάς του Aiden, λέω, του Devon. Focused on performance and results. And we have already found a man to step into that role. Oh, για να δούμε ποιος είναι. Είναι ο Casper Ackerman. Α, θα γίνει ο team principal. Ω, καλώς το να. Thank you, everyone. Now this is a big step up for me. I'm really looking forward to see what next season brings. Μάλιστα. Truly an honor to be on board. I am. Και τώρα είναι που φεύγει ο Aiden Jackson από την ομάδα. Of the announcement, okay? Humor the man who pays you. We all look forward to working with Casper, yes? Ναι. Good. Then let us continue. Aiden, you had something you wanted to say. The floor is yours. Τι έγινε, Aiden? Ζωρίζεσαι τώρα να πεις ότι θα φύγεις από την ομάδα. I just wanted to say. Α, θα το πει τελικά. Thank you, everybody, for all your hard work this year. And I'm really looking forward to next season. Α, δεν θα φύγει τελικά από την ομάδα. Γιατί νομίζω ότι ο Κάσπερ θα το βοηθήσει και θα τον ευνοήσει.
Έλα που λογικά δεν θα τον ευνοήσει. Η Έλα που τελικά έχουν συμφωνήσει ήδη σε ποια ομάδα θα πάει. Τρεις μήνες αργότερα στο Μπαχρέιν. Για να δούμε τι θα πει ο Ντέιβον. Φτάσαμε στη σεζόν 2023. No, I'm in a good place now. Besides, what's to regret about being the story of the season? Ναι. Ψώνιο. Λοιπόν, θα μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο τι παίζει με τον Κάσπερ Άκερμαν και τι θα γίνει στη σεζόν 2023. Αφού ακούσουμε το τηλέφωνο με τον Ντάβιντοφ, που θα μιλήσει με τον μπαμπά του, με τον Ντέιβον. Racing? Oh, you know, ducking and driving. You all prepared? Of course, I've double-checked the strategy changes. I'm just going over my notes. Max Verstappen στη Ferrari, Leclerc στη Red Bull, Sergio Perez στη Mercedes. Τι έγινε, ρε? Spoken like a true butler. Just remember, we've... Max Verstappen στη Ferrari, ρε φίλε. Πάει να χαραμιστεί εκεί. Ή θα τους κουβαλήσει. You're carrying this team, don't forget that. Yeah, well, you keep... signing these second-rate drivers. I can't do all the work. Just remember where we'd be. Where you'd be if this were all to go belly up. Just trust me, Dad. You've got nothing to worry about. Είναι πρώτος οδηγός πλέον, Ντέιβον. Ξεκάθαρα. If you don't bring your A game, it's back to the bottom of the pile. Do you really want that? No. No, I don't. Άρα τώρα θα τρέξουμε λογικά στη θέση του Ντέιβον Μπάτλερ. Ωραία. Άρα θα αφήσουμε εδώ αυτό το επεισόδιο. Θα μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο τι παίζει με αυτό το Max Verstappen στη Ferrari, Leclerc στην Red Bull και Sergio Perez στην Mercedes. Έτσι φαίνεται ότι ξεκινάει ο αγώνας. Και ελπίζω να σας αρέσει το επεισόδιο. Εντάξει. Όχι και τίποτα τρελό επεισόδιο, αλλά ok. Αν σας άρεσε, μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με το Breaking Point 2 και μέχρι τότε, ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!